Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση από τη Sony Arena. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Λαμόγια και Μιγκυράκη Bucks. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν με άκρος καλοκαιρινή διάθεση. Οι ζέστες έχουν βαρέσει κόκκινο. Ελπίζουμε και το θέαμα. Δεν θα έρθει τώρα το πρώτο καλάθι για το MOV. Μια νεοσύστατη ομάδα τα Λαμόγια, οι οποίοι προέρχονται από μια πρώτη και πολύ θριαμβευτική νίκη επί των Golden Stake, μια ανανεωμένη ομάδα η οποία είναι πλέον στην Master. Οι Γυράκι Bucks προέρχονται από δύο ήττες, ο Summer Kings και FKG Sonics. Ψάχνουν απόψε την πρώτη τους νίκη. Ένα ενδιαφέρον ματσάπ τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Ο Μάνας παίρνει την πρώτη προσπάθεια, είναι άστοχος επιθετικό rebound όπως ο Δράσκα, άστοχος αμυντικό rebound τώρα από τον Μόκα. Ποιος παίζει μαζί με τον Στρούζο, συμπαίκτος και στις MMP. Ζαρίδης, ο προηγούμενος Μπέτσον Γκρίς MVP στο προηγούμενο παιχνίδι με τις Golden Stake. Και ο Σμόκς, θα μείς. Σουτια 3, Μιτζαρίδης με καλό φόρμ, είναι άστοχος. Δεν πιάνει δουλειά από την γραμμή των 6-25 τώρα. Δράξα στο αμυντικό rebound. Θα Μολάμπρος. Πρώτος σκόρερ των Γκυράκι Μπακς. Προάροντας 17,7 πόντους, Σουτια 3 είναι άστοχος. Έχει 27% στο τρίποντο. Ξύλι μαζί λέει τώρα ο Τζαρίδης, κατεβάζοντας την επίθεση για τους MOV. Στα Μολάμπρος πέρα δίκιο, δύο ταχύτητα την guard, πάει μέχρι μέσα ο Μιτζαρίδης, τον πέρασε και ανοίγει το σκορ για τα Λαμόγια 2-0. Στα Μολάμπρος. Τζαρίδης πάλι απέναντί τους, καστή πάσα ο Τράσκας, έχει γυρίσει απέναντι στο Μόκα, θα γυρίσει σουτ για 3. Γυράς είναι άστοχος, επιθετικό rebound του Θαλμίδη. Στο Μολάμπρος. Οι Γκυράκι Μπακς έχουν δύο διαθέσιμες προσθήκες απόψε. Μιζαρίδης πάλι κλάπηκε και πάει μέχρι μέσα. Πέρασε σε δεύτερο παίκτη, κόπηκε. Αλλά με φάουλ αυτό είναι αλλαγά. Γκυρά. Πέντε παίκτες στον πάγκο των Μπακς. Και πέντε και στους... και στις διαθέσιμες αλλαγές των Λαμόγια. Ακλείτο πρέπει να είναι. Μιζαρίδης έρθω στην πρώτη βολή. 3-0. Τώρα 4-0, 4 δική του πόντι. Έχει ξεκινήσει αρκετά ο Ρεξάτος και απόψε. Στο Μολάμπρος. Κυράς, παίρνει το σκρίνο από τον Χαρβάνα του οποίου να το επιστρέψει την μπάλα, υπάρχει σφύριγμα. Την μπάλα που έχει γίνει χαμηλά. Για να βγει ένα pick and roll εκεί πέρα δεν βγήκε. Δεν γυράς. Καλησπέρα. Στο Μολάμπρος. Και πάλι φαίνεται το Μιτζαρίδης. Θα χτυπάσει και πάλι τον Τράσκα. Πήγε θα βγει ένα υπέροχο teamwork το οποίο θα βγει τελικά με το Χαρμάνο να αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ένα τριγωνάκι που έπαιξαν οι Bucks. Με έναν αρκετά creative τρόπο θα έρθει το πρώτο του καλάθι. Και να κάνει κάτι πάρα πολύ φιλόδοξο εκεί πέρα. Ξύλι. Ξυλιπάκος. Εμπνευσμένο όνομα από το Τσίλι Καφενείο ενδεχομένως του Παρατσούκλι. Στο Μολάμπρος σουτ για 3 θα εκτελέσει μία ακόμα φορά. Είναι άστοχος και τώρα παίρνοντας από το Χαρμάνα. Είχε βρεθεί ελεύθερος στο Garden Bucks. Ζαρίδης. Αλλάξε με το Μόκα στη γωνία. Παίρνει το screen από τον Τζιλόδο, θα το επιστρέψει την μπάλα. Στρίζας το σκέφτηκε, ήταν στην κορυφή. Καλό passing game και πάλι Ζαρίδης. Θα γυρίσει απέναντι σε δύο ωραία πάσα στο τζάμι, ο οποίος θα αφήσει το καλάθι την ώρα που τελείωνε ο χρόνος στην επίθεση για τα Λαμόγια. Και τελείωνε και το οξυγόνο στα πνευμόνια μου, πήγα να πνιγώ λίγο στην τελευταία πρόταση, δεν πειράζει. Στα Μολάμπρος. Αρμάνας πάει στην κίνηση, δεν θέλει να χάσει χρόνο, στέκεται στον αέρα, είναι άστοχος. Πάμε στο rebound. Στρίζας. Τώρα Μιτζιαρίδης σε ρόλο point guard, όπως φαίνεται. Στρίζας. Μόκας. Μιτζιαρίδης στείλει τώρα, στα 11 δευτερόλεπτα, πήγε να τρακτήσει μια πάσα. Ο ψηλός θα πάρει τώρα από τον Στρίζας, για 3 άστοχο. Πρώτη πάσα που πήγε να πάρει ο Τάμος ενδεχομένως να μην προοριζόταν για αυτόν. Παρά λίγο να γίνει το λάθος. Ο Μολάμπρος τρέχει για να κάνει το φάουλο, Στρούζας το έκανε. Χαμηλά προφανώς, όπως λέει ο ρεφ. 2-1 τα φάουλ με αυτά και με αυτά. Οι εκπρόσωποι τύπου και των δύο ομάδων όταν ερωτήθησαν σχετικά τα ανέφεραν ότι θα τους ευνοούσε το χαμηλό σκορ και από τις δύο ομάδες. Ταλιώθηκε τώρα η προσπάθεια του Χαρμάνα. Μόκας. Η κίνηση δεν θα πάει μπάλα. Έκλεψε ο Τράσκας την μπάλα. Και δεν θα περάσει εκτός. Και είναι για τα Λαμόγια. Έστασε πολύ κοντά στο να πάρει και την κατοχή ο Τράσκας. Αν η μπάλα πέρασε εκτός από τα χέρια του. Τζαρίδης, 13 δευτερόλεπτα. Παίρνει ένα σκρίνα από τον Μόκα, δεν το επιστρέψει την μπάλα.
Η γωνία τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος και το εκμεταλλεύεται. Χαμός. Σαμογλου. Σαμολάβρος. Γυράς. Πάλι Σαμολάβρος πήρε από τον Τράσκα τώρα. Και τείχο απέναντί του. Μπράβο Άμνερ, έκαψε από τον πάγκο το Λαμόγιον. Έχουν αλλαγές στις άμυνες τώρα. Πάει μέσα στον... στη ρακέτα. Ακατέψε τον Τζάμογλου ο Καρμάνας. 3-1 θα φάουλ. Σαμολάβρος στην επαναφορά. Μίδης πήρε τον τράσκο για 3. Άστοχος ο Σαμολάβρος επιλύει δικό rebound και φάουλ στην προσπάθεια του Τράσκα. Πάλι που έχει κρατήσει τον Μόκα. Υπάρχει η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Βαζιά. Τσάμολου περνάει στον πάγκο. Πάπου περνάει εντός που πήγαν. Στην μεταξύ άστοχος ο Τράσκα στην πρώτη του βολή. 8-2 παραμένει. Είναι περίεργο να λέω βραδιά και να πλησιάζει 9 η ώρα και να είναι ακόμα έξω μέρα. Τράσκας άστρος στη δεύτερη, πολύ ψηλά ο Φθαρμίδης, θα πάρει το rebound. Πήρε την μπουκιά από το στόμα του Παπ. Νέας προσθήκης στη σύνθεση στο παρκέ των Λαμόγια. Μπάλα χτύπησε στο βολείο του Τσιλιπάκου. Είναι για 14 δευτερόλεπτα και πάλι για τους πράσινους. Ο Λάμπρος. Τράσκας μέχρι μέσα. Ο Παρμάνας κέρδισε το φάουλ και πάλι τον Παπ. Τελέσει και πάλι πολλές, 5-1 τα ομαδικά. Με ακόμα παραπάνω από 2 πόντους οι Bucks. Άστοχος στην πρώτη και ο Χαρμάνας του Νικολάου πέταξε την τσίχλα του στο καλάθι. Το σκουπιδιόν. Ελπίζω να βρει και στόχο. Ενδεχομένως να είναι ιονός για το εάν πατήσει το παρκέ ή όχι. Ξέρουμε προφανώς, ή και όχι. Χαρμάνας έφτωχος στη δεύτερη, 8-3 λοιπόν. 5 τα Λαμόγια στην κατοχή, Μιζαρίδης. Μόκας από την κορυφή σου για 3. Άρχισε να πάει πάνω του Τράσκα, δεν το πλήρωσε πάρα πολύ ψηλά. 2 παίκτες, επιθετικό rebound από τον Παπ. Τι καλάθι! Γύρισε απέναντι στο Χαρμάνα. Νικήθηκε το φορικτό των Bucks. Σαμολάμπρος. Θέση με αργυρά να πάει που πήγε. Ένα jump shoot έχοντας λάγκη, αυτός την μπάλα είναι εύστοχος. Δεύτερο καλάθι εντός παιδιάς. Για τους Bucks, ρήμα για χρήμα. Ζαρίδης πήγε πίσω από τον Μόκα, δεν πήρε την μπάλα χέρι με χέρι, αυτό είναι την επιλογή. Τσίλι, πολύ καλή άμυνα μέσα στη ρεγέντα σου, για 3 τρίτους έχει βρεθεί ελεύθερος από τη γωνία, είναι άστοχος, πάρα πολύ ψηλά. Θα πάρει το αμυντικό rebound και θέλει να τρέξει, δεν θέλει να χάσει χρόνο στο Μολαμπρός. Έκανε μια προσπίση για πάσα μέσα στη ρεγέντα, κοιτάς τώρα πήρε την μπάλα. Και η χρηστή από 2 θα χάσει χωρίς φάουλ, έχει βγει. Τσίλι, παίρνει τον Φαλμίδη. 2-1 ενός Τρούζας, καστή πάσα, ενδεχομένως overpassing τώρα από τα Λαμόγια και έχουν επιστρέψει συμπαίκτες και αντίπαλοι. Μόκας, καλό passing game, τώρα είναι άστοχος όμως ο Τρούζας από τα αριστερά με το δεξί χέρι. Βγήκε η άμυνα για τους Bucks, μέχρι μέσα τώρα είναι άστοχος ο Χαρμάνας, θα βάζει με τον εαυτό του, η προηγούμενη άμυνα των Bucks βγήκε και τα δεδομένα δεν ήταν υπέρ του, ούτε για 3 Τρούζας, το έχει πάρει προσωπικά, 13-5, δικαιώνεται τώρα και έχουμε το πρώτο time out. Στην αναμέτρηση που έχουν καλέσει πράσινοι σπουδμένα, βλέποντας τους αντιπάλους τους να έχουν ξεφύγει πλέον με 8 πόντους, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, έπειτα από το time out των Bucks, έχουν τώρα την κατοχή και έχουν πραγματοποιήσει και αλλαγή, διπλή μάλιστα. Έχει περάσει εντός ο Χατζηδωράου με το νούμερο 4. Το νέο ένεκτο από δύο αιώνα αποκλημάτων των Bucks για 3 άστοχος Χατζηδωράου την πρώτη του προσπάθεια. Θετικό rebound όμως από τον Φαλμίδη. Τον Νικολάου και πάλι στο Μαλάβρος. Μέσα υπάρχει φάουλ, έχει περάσει ο Αλμπάνης για τους Bucks. Επίσης δύο βολές. Έχουν παίξει καλή άμυνα οι Μοβ, αλλά έχουν κάνει πολλά φάουλ, έχουν συμπληρώσει τα ματικά τους εδώ και για αρκετή ώρα. Άστοχος ο Χαρμάνας παρόλα αυτά στην πρώτη βολή πάλι. Έστοχος στη δεύτερη. 13-6. Έχουμε αλλαγές και από την άλλη πλευρά. Φιλιρίδης έχει περάσει εντός.
Ζαρίδης. Ζαρίδης στις τρίπλες, παίρνει στο Σταμολάμπρο. Λυρίδης. Στα 8 δευτερόλεπτα κυκλοφορεί μπάλα Μόκας. Δύσκολη προσπάθεια, πήγε σαν από μηχανής θεός, σαν νίντζα και έκλεψε και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι στο Σταμολάμπρος. Κατά χειροκροτούμενος από τον πάγκο, ρίχνει τη διαφορά στους 5 πόντους, 13-8. Ζαρίδης. Κατά καλάθι προϊόν, καλής άμυνας από τους Bucks. Ζαρίδης. Μπάλα περπάτησε στο Στεφάνι. Και ένα running shot τώρα δικαιώνει τον guard των Mavs. Οι οποίοι ετοιμάζουν μία ακόμα αλλαγή. Άλεξ 4. Αν περνάει στον πάγκο, ο οποίος και αυτός χέρθηκε από τον πάγκο. Ο Γιάννης στην θέση του. Σταμολάμπρος. Κινήσεις τώρα του Χατζηνικολάου και του Φαμίδη. Σταμολάμπρος πάει μέχρι μέσα κόντρα σε όλους και σε όλα. Παρά λίγο καλά και φάουλ. Θα αρχιστεί σε δύο βολές, φάουλ που έχει προηγηθεί στον Φιλιππίδη. Άστοχο στην πρώτη βολή και ο Σταμολάμπρος. Δέχεται να είναι μεγάλο πρόβλημα απόψε χαμένες βολές για τους Bucks. Άστοχο στη δεύτερη. Μπορεί να με άκουσε, δεν ξέρω. 3 στις 8 πλέον για Bucks οι βολές, 2 στις 2 για Λαμπονιά. Ζαρίδης. Λυρίδης τώρα. Παίρνει τον Χατζηνικολάου. Λάθος πάσα, Αλμπάνης έκλεψε. Έχουμε και φάουλ να δώσουμε, λέει κάποιος πολύ σωστά από τον πάγκο των Bucks. Ρίψω κίνδυνη πάσα, δεν θα κρατήσει ζωντανή την μπάλα ο Θαλμίδης. Συνεπώς η μπάλα είναι για τους Mavs. Λυρίδης ήταν στην επαναφορά και τώρα ο Ζαρίδης. Λυρίδης θα παίξει σε ρόλο shooting guard, έχω την εντύπωση. Ο πρώην παίκτης των FTG Bucks. Θα γυρίσει. Θα κερδίσει φάουλ για δύο βολές. Από τον Αλμπάνη. Ο Τέρμε. Εύστοχο στην πρώτη. Τρεις στις τρεις. Τρεις στις τέσσερις τώρα. Δεν εξακολουθούν να είναι λάθος και από τη γράμμα των ελευθέρων βολών τα Λαμόγια. Νορμάνας, πρώτη πάσα στον Οφθαλμίδη. Ένα jump shot από το ύψος των ελευθέρων βολών. Εύστοχο απέναντι στον Τέρμε. 16-11. Ζαρίδης. Θέλει να σκέφτεται από το Μόκα, θα το επιστρέψει τώρα την μπάλα για να βγάλει μια πάσα μέσα από την κλειδαρότρυπα της αντίπαλης άμυνας. Νούμερο 3 το Σταμολάμπρο επιτυχιορεύει την γραμματεία. Λυρίδης. Θα την φλέξει με τον Χατζηνικολάου, θα σώσει την μπάλα προς τη στιγμή. Ο Φιλερίδης και την κατοχή ο Χατζηνικολάου και έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Για να ολοκληρώσει τον εκμηδιασμό στο Μολάμπρος και ο Θολμίδης γκάρει τον Bucks, έδωσε την έξτρα πάσα στον Θολμίδη και πάρει λίγο το καλάθι να μην μπει, γι' αυτό σταμάτησα λίγο να μιλάω. Είμαι έτοιμος να επεξεργαστώ λίγο τη φάση. Έχουμε ένα ακόμα time out. Έχουν καλέσει τα Λαμόγια αυτή τη φορά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την επανέναρξη του παιχνιδιού. Ήταν από 91-36 της πρώτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μια ακόμα φορά που αλλού στη Sonic Arena. Έπειτα από το time out που είχαν καλέσει τα Λαμόγια αυτή τη φορά, έχουν την κατοχή 16-13 το σκορ. Δύο ομάδες δεν έχουν ιδιαίτερα insights η μία για την άλλη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήμασταν ικανοί να προσπάσουμε. Εγώ δηλαδή, για να εμπνεύσω λίγο το αίσθημα της συλλογικότητας. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια τώρα η μπάλα να περάσει εκτός. Από τον Γιουργιάδη. Τώρα χειροκροτήματα από τον πάγκο των Bucks, καθώς έβγαλαν και αυτή την άμυνα. Σταμολάμπρος. Σταμολάμπρος άλλαξε κατεύθυνση και ταχύτητα. Έρημος μέχρι μέσα είναι άστοχος ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Η μπάλα δεν έχει ακουμπήσει. Στεφάνι και έτσι ο Αλμπάνης στην κίνηση. Έρχεται και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 16-15. Λυρίδης σε ρόλο πόνι καρπαλίου να χάσει την μπάλα. Συγκρατεί. Ο Θεμέ. Καλή άμυνα του Σταμολάμπρου απέναντι στον Σαμούτη, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά και έρχεται στο καλάθι. Από τον Τέρμε. 18-15. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι πράσινοι. Ζητσο Κούτρης, ο οποίος έχει περάσει και αυτός μαζί με τον Παδάκο την πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νικολάου άνθρωπος επιθετικό rebound Αλμπάνης όμως. Και πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Φάουλ που έχει κερδίσει το νούμερο 7 στο Σαμούτι, λέει ο Ρεφ. Αλλαγή.
Αργυράς περνάει εντός. Στη θέση του Σταμολάμπρο. Χάνουν αρκετή ταχύτητα τώρα στο backcourt τους οι Bucks. Εδώ στην πρώτη. Αλμπανής. Έφυγε και η δεύτερη βολή. Λιδίδης. Σαμούτης στην κορυφή. Δεν θα πάρει κάποιο screen άμεσα. Τέρμες στη γωνία. Σάμος δεν θέλει να χάσει χρόνο. Πολύ καλή άμυνα του Πατάκου. Βγήκε και αυτή η άμυνα για τους Bucks. Και τώρα έχουν 16 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεσή τους. Κούτρης. Δεν ξέρω αν θέλουν να τα εξαντλήσουν. Έξτρα πάση στη γωνία Πατάκος. Πάλι θα είναι Νικολάου. Προχωρεί τώρα πολύ ενεργά η μπάλα στην περίμετρο. Εύστοχο ο Κούτρης στη λήξη του χρόνου. Προσπάει μπακ 18-20. Χειροκροτήματα και από τους δύο πάγκους για την προσπάθεια που κατέβαλαν και οι δύο ομάδες στο πρώτο δεκάλεπτο. 18-20 λοιπόν. Πρώτη φορά μπροστά η μπακ. Στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η πρώτη περίοδος και η μετάδοση για αυτήν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στη Sonic Arena. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sonic Arena και το έκανα σχεδόν τέλεια το zoom στο scoreboard. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Θα κοιμηθώ ήσυχος. Θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Έναρξη της δεύτερης περίοδου. Πρώτη κατοχή είναι για τους Bucks. Πάρει ο Αλμπάνης μέχρι μέσα στη ρακέτα και θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε ψωμένο χέρι παίκτη. Έχει πέσει κάτω τώρα. Γι' αυτό και ο Πατάκος σηκώνονται και οι δύο. Κοίταξε τι είναι. Σύγχρονο τώρα ο Αργυράς στον στο καλάθι των σπιτιών. Νομίζω δεν το έβαλε. 18-22. Μιλίδης πήγε να κάνει μια φιλόδοξη προσπάθεια, αλλά δεν θα περάσει μέχρι μέσα στον φιλό. Το δέρμε. Αργυράς. Κλειδίδης, Αργυράς για 3 απέναντι στο Κλειδίδη, άστοχος. Βάλουμε το μεταβίας, βρήκε τη Στεφάνη. Ο Κλειδίδης τώρα οργανώνει την επίθεση του Μομ. Ψάχνει πάσα, την βρήκε. Σαμούτη. Πολύ καλή άμυνα τώρα από τον δίπολο, από τον Τσακουρίδη. Αλλά έρχεται το τρίποντο από μακριά. 21-22 από τη γωνία. Για το τρίποντο συνήθως από μακριά. Είναι λίγο πλεονασμός από την πλευρά μου, δεν πειράζει. Κουρίδης. Μπάνης, καυστή πάσα, πήγε στην εσωτερική, πήρε την baseline. Πατάκος και πάλι από τον Αργυρά, μέχρι μέσα κέρδισε το φόρ για 2 βολές. Πράγματι, 2 βολές. Πολύ έξυπνα πέταξε την μπάλα. Ή όχι. Ο ένας ρεφ λέει χαμηλά, ο άλλος ψηλά. Για να δούμε τι θα υπερισχύσει. Ψηλά τελικά το φάουλ, πράγματι. Πατάκος στις βολές. Έτσι όπως την πρώτη. Κάτω χειροκροτώντας από τον πάγκο. Άστρο στη δεύτερη θα σπρώξει την μπάλα. Αλμπάνης αλλά εκεί που είναι κανένας. Μόνο τα ξύλα του Sonic που έχουν μπει σχετικά πρόσφατα. Κλειδίδης. Αν και το πρόσφατα ο χρόνος είναι μια έννοια σχετική. Κλειδίδης. Του για 3 από τον Γεωργιάδη. Άστοχος. Δυνικομένος να λιώσει την προσπάθειά του. Κυράσου. Τον Αλμπάνη δεν ήταν αρκετά γρήγορος για να βγει κάποιο πίκερ. Όλος του για 3 άστοχο, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Τσαχουρίδη. Αμυντικό rebound τώρα του Τζαμουνού και δεν θέλει να χάσει χρόνο. Του τρεις έκανε το φάουλ. Αυτό το φάουλ δεν ήταν σχετικό. Σε το χέρι του. Η Τζαρίδης περνάει εντός. Χρήσου Γεωργιάδη. Με τα λαμόγια. Ζωρίδης, Σαμούτης και πάλι. Στον μπάλα που περάσει εκτός. Μία ακόμα άμυνα που βγήκε για τους Bucks. Γυράς κατεβάζει την επίθεση. Στη δεύτερη περίοδο τον έχουμε δει σε ρόλο οργανωτή περισσότερο από ότι στο πρώτο σου για 3 κούντρες είναι άστοχος. Αμυντικό rebound και διάθεση για τρέξιμο από τον Σαμούτη. Μιτζαρίδης στα 19 δευτερόλεπτα στην κίνηση.
Σαμούλου πέρασε, κλείστηκε από τρεις. Υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες. Ένας από αυτούς ήταν ο Τέρμι, ο οποίος δεν πήρε το τρίποντο. Ένας από αυτούς ήταν και ο Φλιδίδης, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, έκανε φιλότιμη προσπάθεια. Επιθετικό rebound από τον Σαμούτη. Ζαρίδης. Από τον Τέρμι θα πάρει και το screen από αυτόν. Στα 5 δευτερόλεπτα το ξέρει ότι πρέπει να βιαστεί. Πάει μέχρι μέσα. Πέταξε την μπάλα, έφαλε το καλάθι, πήρε το φάουλ. Απέναντι σε δύο παίκτες στα 2,5. Νούμερο 10 λέει ο ρεφ στον Αργυρά, ο οποίος παραμένει εντός. Περάσει ο Χαρμάνα σε εκ νέου θέση του Αλμπανί. Στη βολή 23 όλα. Δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία, περνάει στον πάγκο Τέρμε. Στην πάγκο στη θέση του. Για να δούμε αν ο DJ θα κάνει τα μαγικά του. Κάνει λίγο mix στην επίθεση. Οκ, okay, cringe, σταματάω. Μπορείς. Μπέρα πέρασε με κάποιο τρόπο στον Κούτρι. Και με κάποιον ακόμα τρόπο πήρε ο Σαμούτης την μπουκιά από το στόμα του Χαρμάνα. Έχει βρεθεί μπροστά από αυτόν. Τζαρίδης οργώνει το γήπεδο. Φιλιδίδης κάνει μια τρίπλα. Πέρασε κάτω από ψηλότερο αντίπαλο. Σαν γούντι τρυποκάριδος. Απέναντι στον Πατάκο και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 26-23. Αργυράς από τη γωνία στα 20 δευτερόλεπτα. Είχε βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο όμως ο Ταχουρίδης. Το πάρει ο Αργυράς σου για 3. Άστοχος και Τζαρίδης στο rebound. Δεν είχε και παίκτης να διεκδικεί ενεργά ή λιγότερο ενεργά το επιθετικό. Για να κάνει ένα φάουλ, ο Ταχουρίδης έχουν εντύπωση. Τσιλιπάκος είναι άστοχος. Πατάκος στο rebound. Φρενίδης ρυθμός επικρατική από τις δύο πλευρές στο παρκέ. Τώρα λάθος έκανε μια περίπτωση τρίπλα. Έχασε ο Ταχουρίδης. Τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι παρά λίγο να στοχίσει. Αλλά ευστόχησε ο Σαμούτης. 28-23. Και πάλι μπροστά με 5 τα λαμπόγια. Κοιτάζει. Στέκεται, πήρε θέση, δεν εκτέλεσε. Σε πόντι Σαμούτης και πάλι μπροστά από Χαρμάνα. Μιζαρίδης, ένας ακόμα ενδιασμός. Τσίλι, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Υπερπάτησε, αλλά είναι άστοχος. Αν έμπαινε αυτό το καλάθι, θα ήταν ενδεχομένως καλή στιγμή χρονικά. Καλό timing για να πάρουν time out. Μπάξει και υπάρχει φάουλ του Σαμούτης στο Χαρμάνα. Δύο κλεψίματα απέναντι σε αυτόν. Τώρα το φάουλ σε αυτόν. Έχουν αλλαγές. Ο κύριος περνάει εκτός, καθώς και ο Πατάκος. Σταμολάμπρος και Τράσκας εκτός για τους Bucks. Εντός, εκτός και επί τα αυτά η φάση μας. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα των Bucks. Σταμολάμπρος πιο καθαρά και πόδια και μυαλό, λέει η λογική. Τράσκας μέχρι μέσα, κέρδισε το φάουλ. Και χρησιά μέσα από δύο και φάουλ του Φιλιδίδη. Μάλιστα. Τρίτο φάουλ του Φιλιδίδη. Ο Γκάρτον Λαμόγια έχει έρθει από τον πάγκο. Τράσκας είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Μισό λεπτό στη δεύτερη. Μούτης. Θα διβάζει την επίθεση για τον Λαμόγια τώρα. Γίνοντας κρίνο με τον Τζαρίδη στο πάρι θα πάρει ένα screen, πάει αντίθετα από αυτό που τέλεσε ο Τσάμουλου, ο οποίος πήρε την μπάλα, θα γυρίσει, υπέροχο footwork, υπέροχη προσπίζει και το καλάθι. Κυράς, Σαμολάμπρος. Στην πάσα Τράσκας στα 16 δευτερόλεπτα. Αλέξης και πάλι από Σαμολάμπρος θα γυρίσει, απέναντι του Τσάμουλου έχει υπάρξει επιθετικό φάουλ από τον ίδιο. Τον Τράσκα έβαλε το χέρι του πίσω από την πλάτη του προσωπικού του αντιπάλου, λέει χαρακτηριστικά ωραία. Λυρίδης περνάει εκτός τώρα και είναι η σειρά του Μόκα να περάσει εντός. Ενδεχομένως θα ψηλώνει το σχήμα των Λαμόγια όσον αφορά το ρόλο που θα έχουν οι δύο παίκτες. Υπάρχει μια παρατήρηση σε κάποιον από τον πάγκο των Bucks έχουν εντυπωθεί. Τσιλιπάγκος. Ζαρίδης παίρνει ένα σκρίνο από τον Τζάμπο που θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Δεν έχασε χρόνο, βρέθηκε στιγμιαία ελεύθερος. Και στιγμιαίο λάθος τώρα τον Μπάξ που τον άφησαν ελεύθερο. Αν μια μέρα σε χάσω, θα μου βάλεις καλάθι. Ο Μολάμπρος μακρινό δίποτο πέρασε στον Τσιλιπάκο. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Ζαρίδη. Θέλει να τρέξει. Τσιλιπάκος έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν επιστρέψει όμως παίκτες στον Μπάξ, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό για να περιορίσουν τον Μιζαρίδη, ο οποίος στοχεί σε ένα ακόμα καλάθι στον εφηδιασμό και στέλνει τη διαφορά στους 10 πόντους στο διψήφιο για τα Λαμόγια. Έχουμε συμπληρώσει 15 αγωνιστικά λεπτά και ένα ακόμα κλέψιμο από τον Μιζαρίδη. Τσιλιπάκος, άστοχος επιθετικό
πολύ σωστά από τον πάγκο των Bucks που το έχει ζητήσει ο Φαλμίδης. 36-24. Πάρα πολύ άμεση σύνδεση μεταξύ άμυνας και επίθεσης των Λαμόγια. Στέλνει τη διαφορά στους 12 πόντους για πρώτη φορά. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν στο υπόλοιπο του πρώτου μισού οι Bucks, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 12 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν τη Sonic Arena. Καταφέραμε να αποσπάσουμε κάποιες πληροφορίες από τους δύο πάγκους. Χαμόγελα, όπως είναι λογικό, από τον πάγκο των Μόβ επικράτησαν. Και έχει ζητήσει ο Σαμούτης αλλαγή από τον πάγκο όταν φτάσουμε στα 3 λεπτά πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Έχω την εντύπωση από την πλευρά τους οι μπάγκοι είχαν αρκετά παράπονο ένας από τον άλλον για το αμυντικό σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί. Καρμάνας απελευθερώθηκε περίτεχνα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Διαφορά στον τηλεοπτήτη στους 10 και ήταν πολύ κατηγορηματικοί οι μπάγκοι στο γεγονός ότι θα παίξουν άμυνα από εδώ και πέρα ζώνης. Και μιλάμε για άμυνα, βγήκε η πρώτη για τους Bucks επίσης από το time out. Είχε παράβαση, Σταμολάμπρος. Θερμάνας και πάλι Σταμολάμπρος έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγάζει το ίδιο play ο Σταμολάμπρος αλλάζοντας με τον Τράσκα πολλαπλές φορές την προηγούμενη φορά. Τώρα με τον Θερμάνα, σουτ για 3, άστοχος. Τσοχουρίδης. Έχει γίνει λίγο ο δεύτερος έμεινε. Η αλήθεια είναι. Μόγκας σε ένα jump shoot ελεύθερος. Τόσες πήγαν αυτό. Έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Να πάμε εδώ ωραία την πάσα από τον Σαμούτη. Σαμολάμπρος. Βάσκας ανεβαίνει ψηλά, θα πάρει την μπάλα πριν που δώσει το screen. Μέχρι μέσα πολύ αποφασιστικά θα πάρει το foul. Για δύο βολές. Foul που έχει χρεωθήσει. Τσάμογλου. Και είναι τρίτο δικό του, σύμφωνα με τη γραμματεία μάλιστα. Και θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Παπ θα περάσει στην θέση του, όπως είναι λογικό. 4-3 τα οπαδικά. Ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bucks. Τράχας στις βολές. Ας έχω στην πρώτη και πάλι. Rebound όμως από τον Χαρουάν, ο οποίος λέει but wait, there's more. Ύψησε για τον Τράσκα ο Σαμολάμπρος. Πολύς κόσμος στην πλάτη του Τράσκα που θα γυρίσει και ευστόχησε με κάποιο τρόπο. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. 38-28 διαφορά στον κλοπίτε στους 10 και πάλι. Μόκας στη γωνία. Για να δούμε αν θα πέσει, άμα θα γίνει στους 10. Άμα θα ανέβει. Σαμούτης έχει κερδίσει το φάουλ από τον Πες Νικολάου. Βρισκόμενο στην κορυφή. Υπάρχουν βολές, πράγματι. Ή όχι. Όχι, από το επόμενο. Έχει πήγε ένα μικρό λεφάκι στον πίνακα. Τώρα υπάρχει πάλι από τον Κάζη Νικολάου, στον Μηταρίδη. Δύο το τέσσερα. Δεύτερο του Χατζη Νικολάου. Είμαι χρονοταξιδιώτης, πήγα λίγο πιο μπροστά στον χρόνο. Μηταρίδη για άσομο στην πρώτη. Όχι, δεν είμαι χρονοταξιδιώτης. Αν ήμουν, δεν θα πήγαινα τόσο κουβά στο στοίχημα, τέλος πάντων. Άλλο θέμα. Αυτό εύστοχος ο Μηταρίδης στην δεύτερη. 39-28. Σαμολάμπρος. Χατζη Νικολάου στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν το σκέφτηκε καν να πάρει το τρίποντο. Τράσκας στην κίνηση πήγε να βρει τον Οφθαλμίδη, τον βρίσκει όχι στην κίνηση. Του πέταξε την μπάλα, είναι άστοχος, πάρα πολύ ψηλά. Πολύ φιλότιμη προσπάθεια από τον Χαρμάνο να πάρει το αμυντικό rebound, το επιθετικό rebound. Διορθώνω απέναντι σε δύο αντιπάλους. Μόκας, ένα σουτ ελεύθερη. Κατάσταση για αυτόν, μέση απόσταση είναι εύστοχος και πάλι από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Συνήθω έχει ζητήσει αλλαγή από τον πάγκο των Λαμπόγια. Μολάμπρο. Άλεξε με τον Χατζη Νικολάου, Χαρμάνο πάλι. Έχει γυρίσει, καλύψε πολύ χώρο, είναι άστοχος, επιθετικό rebound έχει κλειστεί από δύο άμεσα. Στο Μολάμπρος θα πάρει αυτό το τρίποντο, αλλά δεν θα το βάλει, επιθετικό rebound και πάλι στον Τράσκα ξανά από τον Χαρμάνα και Γαλάφτη. Κάποια στιγμή θα έμπαινε. Τράσκας και Χαρμάνας δεσπόζουν στην αντίπαλη ρακέτα. Ζαρίδης. Μόκας ένα jump shot και πάλι εύστοχος! Έχω βρεθεί ελεύθερος λίγο πιο πίσω αυτή τη φορά.
κυκλοφορεί η μπάλα για τα λαμόγια. Στον Λάμπρος, παίρνει να σκρίνει από τον Χαρμάνα. Παραλίγο να χάσει την μπάλα και την χάρη τελικά. Ο Φαλμίδης φινόν λάθος τώρα για τους Bucks. Στρούζας περνάει εντός στη θέση του Σαμούδη. Στον Λάμπρος περνάει και πάλι εκτός για τον... Πάγκο τον Bucks. Μιζαρίδης, ανοιχτά λέει ο Τσίλι, πάει μέχρι μέσα να ράνει ο Φρόντερ, δεν δικαιώνει τώρα, Μιζαρίδη πάνω θα περάσει εκτός. Υπάρχει φάλ που έχει χρησιμοποιήσει στο νούμερο 6 λέει ο Ρεφ, και είναι για δύο βολές. Στο Μιτζαρίδη δηλαδή. Ενώ ο άλλος ρεφ ήταν έτοιμος να συνεχίσει το παιχνίδι. Έχουν κατοχή οι μπακς δηλαδή. Χαρμάνας στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Μην κοιτάζει λίγο ο Αργυράς, ο οποίος μαζί με τον Παντής Νικολάου είναι στο άλλο μισό του γηπέδου. Άστοχος στις δεύτερη, Μόγκας στο rebound. 1.46 πλέον για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Μιζαρίδης. Μόκας σε ένα jump shot και πάλι έχει γλυκαθεί από τα βολά προηγούμενα. Είναι άσχημος όμως τώρα. Φαλμίδης. Άλλαξε. Σταυρωτής του για 3. Άσχημος ο Αργυράς. Μάχη για τον rebound. Θα υπάρξει jump ball. Δύο παίκτες κάτω. Στρίζος και ο Φαλμίδης. Πράγματι ο Σαμούδης πέρασε εκτός περίπου στο τρίλεπτο. Ζαρίδης. Ζαρίδης από την γωνία ο Μόκας. Για το κλέψιμο πολύ καλά ο Χατζηνικολάου. Πολύ σωστή άμυνα, η κατοχή όμως παραμένει για τους Μόκ. Ζαρίδης. Τσικητήρι ο Μόκας. Πάλι με Ζαρίδης. Πάρει το σπίτι από τον Μόκα, παραμένει πως ο αντίπαλος πάνω του, άργησε όμως ελάχιστα και το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το σούτ, είναι άστοχος όμως ο Μιζαρίδης. Αμυντικό rebound πολύ μακριά από τον Χαρμάνο, ο οποίος παραλίγο να κλέψει από δύο, να χάσει από δύο παίκτες. Χατζηνικολάου, γίνει η αμυντική ανισορροπία τώρα για τους Σμόβ. Έχουν επιστρέψει, έχουν βρει τους παίκτες τους ταχύτατα. Θορμίδης, πέρασε, απελευθερώθηκε παρκώς, άστοχος στο jump που πήρε Μιζαρίδης στο rebound. Τελευταίο λεπτό στη δεύτερη περίοδο. Είχε το κλέψει ο Χατζηνικολάου. Πήρε Ζαρίδης, καστή πάσα. Μόκας σε ένα jump shoot, έστοχος και πάλι. Σήμα κατά δεθέν πλέον σε αυτό το παιχνίδι. 45-30 διαφορά στους 15 πόντους. Παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις της δεύτερης περίοδου. Τράσκας, καστή πάνερ, κίνηση του Χαρμάνα, κόψει το είπε χαρακτηριστικά. Λίγο πριν του δώσει την μπάλα ο Τράσκας, δεν συγκράτησε όμως ο έτερος του φιλού στο Bucks. Ζαρίδης πέρασε απέναντι σε 4 συνολικά παίκτες. Άστοχος όμως. Φαλμίδης στο rebound τώρα, όλη η επίθεση για τους Bucks. 45-30, Λαμόγια εναντίον Bucks, Bucks εναντίον Λαμόγια, δεύτερη περίοδος, Sonic Arena. Για να δούμε ποια ομάδα θα αποδράσει με την νίκη, ψάχνουν την πρώτη νίκη οι Bucks. Έπειτα από δύο χαμένα παιχνίδια. Μέχρι μέσα χορευτικό είναι, άστοχος όμως ο Χαρμάνας στα μάτια του εαυτό του, ένα δευτερόλεπτο Στρούζας. Πρέπει να μεταξύ να το κάνει, είναι εκπρόσωπη με έχονται εντύπωση. Πάρα λίγο να μπει παρόλα αυτά. 45-30 η διαφορά είναι στους 15 πόντους υπέρ των Λαμόγιων. Πολύ καλή δεύτερη περίοδος, τους ανήκει ολοκληρωτικά, έκαναν πολλά κλεψίματα και βρήκανε πολλούς πόντους από αυτά άμεσα στην επίθεση με πολλούς αφενδιασμούς. Είπαμε ότι προηγουμένως πάρα πολύ άμεση σύνδεση μεταξύ άμυνας και επίθεσης από την πλευρά των τεχνικά γηπεδούχων απόψε. 45-30 λοιπόν, για να δούμε τι μπορούν να βρουν στην έναρξη της τρίτης περίοδου από τους Bucks, για να δούμε αν θα υπάρξει η αντίδραση ή αν θα συνεχίσει το κρεσέντο που έχουν καθιδρύσει στο πρώτο μισό η MOV. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου και με το που ξεκινήσαμε την πρώτη λέξη είχα voice track, θα πάει πολύ καλά αυτή η μετάδοση για μένα. Στο μεταξύ πάει πολύ καλά το παιχνίδι των Λαμόγια, μια υπέροχη συνεργασία όμως. Δίνει το έναυσμα για ένα ενδεχόμενο comeback για τους Bucks. Στενόμαστε και πάλι εκ νέου σιγά σιγά. 45-32. Φαλμίδης αυτή την πάρει στο καλάθι με ένα πολύ ωραίο κόψιμο. Στη ρογέντε εννοώ. Στρίζας στο δια 3. Άστοχο σερμπολ. Μέσα είναι είπε κάποιος από τον πάγκο. Δεν δικαιώθηκε. Ούτε η άμυνα ζώνης που έπαιξαν οι πράσινοι κατάφερε να
περιορίσει επαρκώς τους παίκτες στα Λαμόγια. Αργυράς, ο οποίος έκανε κάποιες προσπάθειες για 3 στο warm-up, στο διάλειμμα που είχαμε το περίπου 5-6 λεπτών. Ο Αλμίδης άστοχος, ο ίδιος πάει για το αμυντικό rebound. Σαν λυσσασμένος μήκος, είναι άστοχος όμως. Αμυντικό rebound, στη διάσταση για τρέξιμο από τον Αλέξ Γεωργιάδη. Άστοχος στο τέρμα. Τσαχουρίδης μια λάθος πάσα, τώρα Στρούζας έκλεψε. Αμυντική ανισορροπία. Στρούζας άλλαξε, πάει για το υπόγειο lay-up. Λαμβάνοντας από τον Γεωργιάδη, είναι άστοχος Αργυράς. Και πάλι Τσαχουρίδης. Στο για 3 από τις 45 μοίρες, άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά. Δεν το πάει κάποιος παίκτης, αλλά πήγε ο Σταλμίδης για να πάρει το rebound. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το rebound, αλλά η κατοχή είναι για τους Bucks. Χωρίζει την παραφορά, θα γυράσει. Παίρνει χρόνο συμμετοχή. Στην πια 3. Πολύ μεγάλη καμπύλη, πήρε το φάουλ από τον Στρούζα. Για 3 βολές. Μάλιστα. Θα λέμε τώρα παίκτες στον μπακ στον πάγκο. Θα παίκτες στο χώρο των αποδητήριων. Αυτό είναι το πρώτο αργυρά. Αυτό είναι το δεύτερο. Πίεση 3. Κάτι μικρό αυτό ή επειδή υπάρχει επανάληψη. Επανάληψη βολής, μάλιστα. Με 3-3 δεν έχει βγει από το scoreboard. Άρα έχει μία ακόμα. Και έτσι όπως στην δεύτερη τελικά 2-3 για τον Αργυρά. Οκ. Βυρίδης. Λυρίδης και πάλι από τον τέρμε πήρε. Συνδοφορεί μπάλα Στρούζας. Δεν πάσα Άλεξ. Κλειστή από 2 στα 6 δευτερόλεπτα. Τέρμε κυκλοφορεί μπάλα, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει το σουτ. Θα βγάλει το φίδι την τρύπα το τέρμε. Όχι, άστοχος Αργυράς πήρε το αμυντικό rebound. Αργυράς. Μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ! Από τον Αλμπάνι. 45-36 το φορά. Πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Συν μία βολή για τους πράσινους. Τον Αλμπάνι. Άστοχος στη βολή δεν θα μπει. Γι' αυτό και είναι άστοχος, ο Γκίπ. Μερικές φορές απλώς μιλάω για να μιλάω. Συγχωρίζεται με. Στην Τρίδης. Στρούζας ζητάει, αλλά δεν θα πάρει. Έχει χτιστεί καλά ο ψηλός. Κάνει μια προσποίηση. Άλεξ, καστή πάσα δεν θα περάσει στον Παπ. Πολύ φιλόδοξη προσπάθεια. Έχει πέσει κάτω ο Θαλμίδης. Συγκρατεί. Παρ' όλα αυτά είναι άστοχος όμως. Ο Χωρίδης με κάποιον τρόπο συγκρατεί ο Αλμπάνης. Στα 13 δευτερόλεπτα την μπάλα ζωντανή. Στην πάσα και πάλι Αλμπάνης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν θέλει να χάσει χρόνο. Υπάρχει προσπάθεια πατάκωσης στο επιθετικό rebound και πάλι. Γκράς δείξε βήματα. Ο Στρούζας κόπηκε από το τέρμε. Ο Αλμπάνης, αλλά με κάποιο τρόπο η μπάλα πήγε στον Αλμίδη και αυτός άφησε την μπάλα στο καλάθι. Τι περίεργη συγκυρία, τι πληθωρική φάση ήταν αυτή. 45-38 time out που καλέσει μόνο βλέποντας τη διαφορά. Όχι να εκμηδενίζεται ακριβώς, αλλά να έχει πέσει στο μισό από τους 15 πόντους στους 7 και λίγο λιγότερο. Στους 7,5 θα ήταν στην κυλοποίηση υπέρ του μαθητή στα 8, τέλος πάντων. Στα μόλις 2,5 λεπτά της τρίτης περίοδου επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά στη ζώνη Γαρίνα. Φαίνεται να έχουν επιστρέψει, μια και μιλάμε για επιστροφές, πολύ αποφασισμένοι τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Οι Bucks έχουν ρίξει τη διαφορά μόλις στα 2,5 λεπτά από τους 15 στους 7 και δεν έχουν βρει ακόμα ούτε έναν πόντο οι Mov στην τρίτη περίοδο. Λυρίδης, Στρούζας κοιτάει το καλάθι. Σκαστή πάσα, ωραία στην κίνηση. Η Παπ είναι άστοχος μέχρι μέσα επιθετικό rebound όμως. Όχι το καλάθι από τον Άλεξ. Πάρα δεν περάσει εκτός από τον Αλμπάνι, λέει ο ρεφ που ήταν δίπλα.
4-13 τα επιθετικά rebound για Λαμόγια και Bucks αντίστοιχα. Τα επιθετικά rebound είναι ένα στον ένα, στον οποίο διαπρέπουν από την αρχή του παιχνιδιού οι Bucks. Στρούζας, Λιδίδης στα 10. Hermes fade away, άστοχος, πάρα πολύ ψηλά, λεπτά θα πάρει το αμυντικό rebound. Πέτρεψε τον Μπαπ, ο οποίος ήταν σαν Predator εκεί πέρα, παραμόνευε το θύμα για να πάρει το επιθετικό rebound. Είναι μία ακόμα συνεργασία. Ο Λεβράς κουβαλάει την μπάλα από την μία άλλη και πήγε στην άλλη. Τροφοδοτεί υπόγεια. Θα τον πάρει κι αυτός. Μετατρέπει την επίθεση των Bucks σε επίγειο παράδεισο, καθώς θα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Όρμπο έχει ροδίσει το νούμερο 8, λέει ο ρεφ. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Τηλέφωνο, παιδιά. Μήπως παίρνει τηλέφωνο το comeback των Bucks. Όλα είναι πιθανά. Στρούζα, σουτ για 3 από πολύ μακριά. Άστοχος, ο Λεβράς δεν ήταν αρκετά πάνω του. Τέρμα είναι άστοχος, κόβει για άλλα με φάουλ. Φάουλ που έχει κρατήσει το νούμερο 18. Στην Αλμπανή. Παίρνει το χρόνο του και είναι έστοχος στην πρώτη. Τέρμα. 46-40, χρειάστηκαν 3,5, 3-31 για να είμαστε ακριβείς. Αγωνιστικά λεπτά για να βρουν τους πρώτους τους πόντους. Καλά Μόγια, γυρνάς. Και σε ρολοπόνιν κάτι πάλι. Θαλμίδης έχει δει αλλαγή ο Κούτρης, μετά από πολύ πολύ ώρα θα περάσει εντός. Βάνης έχει πάλι πλάτη, θα γυρίσει ωραία από τον Μπαπ εκεί. Διπλώσει άμυνα πάνω του και υπάρχουν βήματα. Κούτρης τώρα θα περάσει εντός στη θέση του. Drum roll please. Τσίλι τα ξέρει καλά αυτά. DJ. Στη θέση του Τσαχουρίδη τελικά ο Κούτρης, οκ. 47-40, 2-2 δωματικά. 6-10 για τη λήξη, Φιλιδίδης. Στα 16 δευτερόλεπτα πήρε και πάλι στη γωνία, έχει κλειστεί από τον Κούτρη. Πέτρα σκρίνα τον Παπ. Στρίζας. Στην πάσα του Γιάννης και πάλι Φιλιδίδης. Τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης, αρχιεράς παρελθόν να κρέψει. Στρούζας πετάει την μπάλα με ένα όνειρο τρελό, ένα όνειρο απατηλό. Είναι άσογος όμως, πατάκος στο rebound. Γυράς. Γυράς, πέρασε με κάποιο τρόπο, κάλυψε πάρα πολύ χώρο και ευστόχησε, 47-42. Με κάποιο τρόπο είχε κλείσει ο διάδρομος για τα Λαμόγια, αλλά και δεν είχε κλείσει ταυτόχρονα, περίεργη συγκαιρία. Λιδίδης παίρνει ένα screen από τον Τέρμι, άλλαξε ταχύτητα, το εκμεταλλεύεται, παπ. Υπάρχει παράβαση, παπ, παράβαση. Πάνει τέντη. Υπάρχουν πολλαπλές αλλαγές. Από τα Λαμόγια έχουν περάσει εκτός 5 παίκτες και η άλλη πεντάδα μπήκε μόλις τώρα. Αυτό ακριβώς συνέβη. Θα γυράσει σου για 3, έστοχος, 47-45. Τζαρίδης. Τζαρίδης. Ένα jump shoot από το ύψος των εθέρων. Έστοχος πήγε και το τεχνικό rebound σε περίπτωση που αστοχούσε. 49-45. Αργυράς. Καρμάνα ζήτησε και πήρε, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, βγήκε και αυτή η συνεργασία. Μία δημιουργία τώρα από τον Αργυράτη και ένα τρίποντο προηγουμένως είναι υπεύθυνος για 5 πολύ κρίσιμους πόντους για τους Bucks. Μιτζαρίδης. Θεό. Κάνει μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα, άφησε την πάρα στο καλάθι, άστοχος ο Τσάμος. Τσάμογλου, έχει τα χειροκροτήματα από τον Φιλιρίδη. Γυράσουν για 3 από πάρα πολύ μακριά, με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, 49-50. Back to back τρίποντα από τον ίδιο. Στέλνει τους Bucks μπροστά, 49-50. Μιτζαρίδης. Παίρνει ένα screen, υπάρχει foul. Τον Οφθαλμίδη. Εντυπωσιακότατο τρίποντα αυτό. Οπ. Ένα φως μας διπλώνει. Κάποιος έχει έρθει η ζώνη Καρίνα, παρκάρει. Ένα φως στο τούνελ, κόκκινο. Αν και τα Λαμόγια βλέπουν ένα φως στο τούνελ το οποίο είναι πράσινο όπως φαίνεται, καθώς οι Bucks έχουν κάνει ολική επαναφορά. Έχασε τώρα ο Μιτζαρίδης, συγκρατεί ο Τσάμος. Σουτζιά 3 στα 5 δευτερόλεπτα, το σκέφτηκε ενδεχομένως περισσότερο και γι' αυτό να στόχισε. Πήγε να σπρώξει την μπάλα. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει η ζωντανή αυτή.
την υπόσχετη κατοχή για τα λαμόγια Τσιλιβάκος. Πλευράς, γυράς, έχει γυρίσει Κούτρης και το Χαρμάνα, γυράσει πάλι στα 11. Παίρνει ένα screen, δεν θα επιστραφεί η μπάλα Μιτζαρίδης, παραλίγο να κλέψει ο ίδιος την μπάλα. Το ολοκλήρωσε ο Τάμος και υπάρχει φάουλ. Καλό φάουλ έκανε από τον Μπάκο των Bucks. Ο Μολάμπρος δεν θα μας περάσει εντός. Έτσι οι συμπαίκτες του Τράσκας και Χατζηδολάου περνάνε εντός. Ο Θαρμίδης του λέει να περάσει εντός του Σαμολάμπρου, αυτός δεν περνάει. Θαλβάνης και Αργυράς περνάνε στον Πάγκο. Αργυράς παράγοντας χ σίγουρα αναμφίβολα για τους Μπακ στην τρίτη περίοδο. Τσίλι. Στα 10 δευτερόλεπτα jump shoot άστοχο από τον έντερο ψηλό, το Μόκα. Μάλλον έχει περάσει εκτός. Μοκάς, Μιτζαρίδης, στα 12 δευτερόλεπτα. Παίρνει ένα σκληρά τον τζάμο, θα το εκπαιδεύει. Πάει αντίθετα από αυτό, είναι άστοχος, απέναντι σε πολύ κόσμο. Επιθετικό rebound τον Μπόκα και παραλίγο καλάθι, έχει πάρει σφύριγμα. Για δύο βολές φάρμα έχει χρεωθεί τον Χατζηνικολάου. 2-5 τα ομαδικά είναι οι Bucks τώρα που τα έχουν συμπληρώσει πρώτη. 3 και 10 έχει τη λήξη της τρίτης περίοδου, έχουν καταφτάσει πολλοί παίκτες από τους Chicago Bulls για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι αυτό και τον Καρτέλ. Μόκας, πίσω από την πρώτη, έφτιαξε αυτή στη δεύτερη, 51-50. Με έναν πόντο μπροστά τα λαμόγια, έχουμε ντέρμπι στη ζώνη Καρίνα. Θαλμίδης. Χατζηνικολάου. Σκαστή πάσα στην κίνηση ο Χατζηνικολάου. Κίνησε ο Θαλμίδης, πήρε την μπαλά από τον Τράσκα. Δεν είναι η πρώτη φορά που βγάζουν το ίδιο play, κάτι πολύ παρόμοιο είχε βγάλει και πάλι ο Θαλμίδης στην πρώτη επίθεση, η οποία απέδωσε καρπούς μάλιστα για τους Bucks κατά την έλεξη της τρίτης περίοδου. Θαλμίδης στις βολές. Δεν είναι ακόμα να δώσουν χαμηλά τα λαμόγια. Άστοχος στην πρώτη ο Θαλμίδης. Τώρα περνάει εντός. Θαλμίδη στον πάγκο. Πάει στο απέναντι στρατόπεδο των εισαγωγικών. Έχουν δύο βολές. Πράγματι, δύο βολές που θα εκτελέσει ο Σαμούντης. Καλησπέρα, μια χαρά. Σε λίγο ακόμα καλύτερα που θα παίξετε. Σαμούντης. Στην δικαίωμα για μεγόμα. Έστοχος, 52-50. Βράσκα στην επαναφορά, στο Μολάβρος. Ας Νικολάου. Κούτρης, στα 13 δευτερόλεπτα παίρνει το σκρίνο από τον Τράσκα. Ο Μολάμπρος. Ερμάνας Χατζηνικολάου τώρα από τη γωνία στα 7 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα, πέρασε στο Χαρμάνα με κάποιο τρόπο ο οποίος απελευθερώθηκε και από δεύτερο αντίπαλο που πήγε πάνω του και έβαλε το καλάθι. 52 όλα. Ενώ τελείωνε και ο χρόνος επίθεσης υποπίεση αντιπάλου και χρόνο λοιπόν ο ψηλός των Bucks. Μέχρι μέσα Μιτζαρίδης θα μετρήσει αν μπει, όχι δύο βολές. Που έχει δοθεί στον Χαρμάνα, τον τρίτο θα πάει στον Τσίλι, σύμφωνα με τον Θαλμίδη που δίνει εντολές από τον πάγκο, 53-52 σε άλλα νέα. Στον Μιτζαρίδη, 54-52, πάλι από τον Μιτζαρίδη, ναι, το εκεί. Έχουμε ένα ακόμα φάουλ να δώσουμε τα λαμόγια. Ξεκολουθεί να εκτίσταται αυτή η συγκυρία, αυτή η συνθήκη. Ο Μολάμπρος βγαίνει από τα σκρίνη και παίρνει την μπάλα. Έχει κάτσει πολύ χρόνο στον πάγκο. Ο Μάνας δίνει
την μπάλα και ένα σκρίνι στον Χατζηνικολάου, ο οποίος ενδεχομένως να έψαξε μια σκαστή πάσα. Θετικό rebound και πάλι από το Χαρμάνα. Χρησιμοποιεί το κορμί του, πάει μέχρι μέσα, είναι άσχημος χωρίς φάουλ. Μπάλα περνά. Εκτός. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τον Πάγκο Χαρμάνας. Τράσκας. Στο Μολάμπρος και πάλι Χατζηνικολάου σου για 3 από την γωνία. Ωραίο play που βγήκε, βρέθηκε ελεύθερο από την γωνία, αλλά είναι άστοχος ο Χατζηνικολάου. Ένα ακόμα επιθετικό rebound του Τράσκα. Τρεις. Ωραία προσπίση, είναι άστοχος όμως. Ξανά επιθετικό rebound του Χατζηνικολάου. Και πάλι από την γωνία το σκέφτη. Τώρα έχει παίξει από την γωνία. Σου για 3. Έστοχος στο Μολάμπρος. Μιλάει την κρίση. Μια ώρα 54-55. Ζήσε εκεί πριν ο Μητσαρίδης. Παίρνει ένα σκρίν από τον Τσάμουλου. Άλλος παίκτης τώρα πάνω του, έχει πριθεί ελεύθερος ο Σαμούτης. Σκαστή πάσα, χωρίς μη σπάσα, γυρίσε ο Τσάμος. Γύρισε, έπεσε κάτω ο Τράσκας. Υπάρχουν βήματα από τον ψηλότρομο. Είναι 4-55, ο Τράσκας θα περάσει εκτός, μια μεγάλη πάσα, δεν θα περάσει το Χαρμάνα. Και θα βάζει με τον εαυτό του. 1-16 ακόμα, λαμόγια με την κατοχή. Το τέρμπι καλά κρατήσει στον Καρίνα, η τρίτη περίοδος ανήκει αποκλειστικά στους μπακς. Σουτ για 3 από τη γωνία. Είχε βρεθεί ελεύθερος και είναι έστοχος ο Μόκας. Για 2, σύμφωνα με τον ρεφ και με την γραμματεία. 6-55, όχι 57-55 λοιπόν. Τελευταίο λεπτό. Κάπου εδώ πέρα παθαίνω ψύχωση και με το σκορ και με τον χρόνο. Ο Μολάμπρος πέρασε πίσω από την πλάτη του Χατζηνικολάου, έδωσε κάτι στα σκρίνα αυτός. 3. Χαρμάνας πάρει deflection, θα σπρώξει όμως την πάρα στο κουτρί. Μόκας δεν κατάφερε να κλέψει. 3 δευτερόλεπτα σουτ για 3, side step back. Πάρα πολύ δύσκολο, άστοχο από τον Μολάμπρο, ο οποίος πάρει το επιθετικό rebound. Μπάλα πήγε εκεί που ήταν αυτό και φάουλ από τον Μιζαρίδη στον Garton Bucks. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν για την περίοδο τα λαμόγια. Μάνας γύρισε ωραία και υπάρχει φάουλ. Ποιος? Ω, καλησπέρα. Έστω στην πρώτη Χαρμάνα. 56 όλα, μία ακόμα ισοπαλία, μία από τις πάμπολες που έχουμε δει στην τρίτη περίοδο. Μισό, Ρίκη, θες τέτοιο τσάρτινγκ. Μισό. Πρέπει να βρούμε να φορτίσουμε κιόλας. Μιζαρίδης. Ενδεχομένως η τελευταία επίθεση των Λαμόγια. Παίρνει ένα screen, πάει μέχρι μέσα, σκαστή πάσα ωραία στο Σαμούτη, ο οποίος θα την μετατρέψει σε assist. 58-56. Στο Μολάμπρος 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Bucks. Θέλει να τρέξει στο Μολάμπρος. Χρησιμοποιείται το χειριστό, την πάλι θα περάσει εκτός επειδή από παρέμβαση αντιπάλου ή όχι. Πράγματι είναι για τους Bucks. 6,5 στο Μολάμπρος στην επαναφορά. Πάσε πάλι στον Μολάμπρο στα 3 δευτερόλεπτα, σας πέρασε χορευτικό, το έριξε λίγο στον μπαλέτο. Έστοχος! Χαρμάνας! Σε ένα ακόμα buzzer beater, 58 όλα! Τα πάντα θα κρυφθούν στη τέταρτη περίοδο, έχουν επιστρέψει από το μείον 15. Σχεδόν όσους πόντους έβαλαν στο πρώτο μισό έχουν βάλει στην τρίτη περίοδο. 30 και 28 αντίστοιχα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι απαντήσεις θα βρουν δύο ομάδες και τι ερωτήσεις θα κάνουν. Μπασκετικά μιλώντας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την ερώτηση. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν για την τέταρτη περίοδο, για την έναρξη αυτής σε πρώτη φάση. Πρώτη κατοχή είναι για τα Λαμόγια.
Κιτζαρίδης. Τα 15 δευτερόλεπτα. Λέω. Στήση. Για να βγάλει μια σκαστή πάσα. Τσάμος εκεί που είναι. Που ήταν ο DJ ο Τσίλι. Τσάμος που πήρε. Εκείνη η πάσα από τον Τσίλι. Πάει μέχρι μέσα κόντρα σε όλους και σε όλα απέναντι στο Χαρμάνα τελικός. Υπάρχει φάουλ που έχει ρωτήσει το Χατζηνικολάου. Είναι το τέταρτο του 4. Ασορτή το νούμερο στη φανέλα με το νούμερο των φάουλ. Κάμω στις βολές, έτσι όμως την πρώτη 59-58. Ξύδα 58. Σαμαλάμπρος. Τρεις. Για να βγει από τα σκρίτου γενικά η Μιτζαρίδη στον Σαμαλάμπρο. Χέρι με χέρι λοιπόν. Κοιτάξτε πως πιέζουν τον Σαμαλάμπρο τα λαμόγια. Κατά Νικολάου. Τρεις από τη γωνία σου. Για τρεις. Σάστοχος στα 3 δευτερόλεπτα. Επιθετικό λοιπόν το Αλμπάνης και πάλι. Και καλάθι. 60 όλα. Πάρα πολύ μεγάλο μετρήσιμο όπλο των Bucks. Τα επιθετικά rebound, Μιτζαρίδης. Στα 14 δευτερόλεπτα. Μόκα Σούτια 3. Πήρε από τον Τσίλι, είναι άστοχος. Χαρμάνα στο rebound. Του 3. Στο Μαλάμπρος. Στην weak side τώρα Χατζηνικολάου σου για 3 άστοχος, αμυντικό rebound από τον Μόκα. Τέλος ένα rebound αμυντικό και σχετικά βίαστα για τους Μοβ. Κρινή πάσα συγκρατεί ο Τσίλι. Μιζαρίδης. Μιζαρίδης πήγε να περάσει, τον έκλεισε όμως ο Χαρμάνας τελευταία στιγμή. Έξτρα πάσα στη γωνία σου για 3, έχει βρεθεί ελεύθερος. Δεν δικαιώνεται όμως ο Τσάμος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο. Μιζαρίδης. Ζαρίδης στα 5 δευτερόλεπτα σου για 3, εύστοχος από την κορυφή, 63-60. Στο Μαλάμπρος. 2 στα 9 και 3 στα 18 τα τρίποντα αντίστοιχα. Χατζηνικολάου, σκεφτεί πάσα κάτω από τα πόδια του Τσίλι, πώς θα περάσει. Τον έχει πέρα ο Τσάμος και έκλεψε μακρινή πάσα. Μιτζαρίδης αέρινος για μία ακόμα φορά. Time out, πέσει στη δίσο Βαλμίδης, 65-60. Πάμε 5, ένα μικρό 0, ένα μικρό 5-0 σερί για τα λαμόγια. Στέλνει τους Bucks στον πάγκο για time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην δείτε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν έπειτα από το time out για να δούμε τι έχουν βρει οι Bucks, τι θα ψάξουν. Αλμπάνης, ένα jump shoot, είναι άστοχος. Τζαρίδης στο rebound. Σταμολόμπρος εκτέλεσε και αυτή την επίθεση, οργάνωσε. Στην πάσα Μόκας θα συγκρατήσει, έχει κλειστεί από 3-5 της αντίπαλης ομάδας. Υπάρχει τζάμπολ. Τζάμπολ είχε δώσει ο ένας ρεφ, έχει δώσει φάουλ άλλος, ο έτερος. Δεν θα δούμε τι θα υπάρξει τελικά. Πάω τελικά. Το νούμερο 18 λένε η γραμματεία. Μιτζαρίδης παίρνει ένα screen από τον Σάμο. Φόλ και πάλι από τον Οφθαλμίδη. Είναι 3 πλέον τα ομαδικά. Τσίλι. Μιτζαρίδης παίρνει ένα screen. Το Τζάμο πάει μόνος του μέχρι μέσα. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τράβηξε το Στεφάνι. Ο ψηλός Τζάμος συντυπώσει καλή κίνη για τους Bucks. Για να σιγουρέψει το καλάθι. Σιγουρέψει την κατοχή από την πολλή ομάδα. Παραλίγο καλάθι από το Χαρμάνα τώρα στην απέναντι πλευρά. Θα κερδίσει το φάουλ. Ένα ακόμα φάουλ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Δύο βολές. Ένα το φάουλ του 7 λέει η γραμματεία.
Πολλοί παίκτες έχουν φορτωθεί με φαουλ πλέον. Έφτασε στην πρώτη ο Χαρμάνας. Έφτασε στη δεύτερη, 65-62. Φόκας, Ζαρίδης. Από τον Μόκα στα 11 δευτερόλεπτα. Μόκας τώρα πήρε την μπάλα, έχει βρεθεί ελεύθερος προς την μπιν και απελευθέρωσε για δύο, είναι άστοχος. Χαρμάνας στο rebound, θα λίγο κάνει το λάθος, έβαλε και μια χραυγή. Αλμπάνης, έβαλε την πάση και στην κράση ο Αλμπάνης. Στο μολάμπρο σούτια, 3. Άστοχος, μάχη το rebound. Όχι τόσο μεγάλη μάχη, εντάξει δεν έγινε και η μάχη των θερμοφυλών. Πήγε και κάνει το φάουλ στο μολάμπρο στον Τζαμό. Τέταρτο φάουλ των Bucks. Ζαρίδης πήρε τον Τζαμό. Δεν έδωσε το σκρίνι αυτός. Το βγήκε κάτι σαν pick and roll και δεν είχε δώσει σκρίνι ο Τζάμος, ο οποίος πήγε να πάρει το Μόκα στα 8 δευτερόλεπτα. Έχουν κλείσει καλά τη ρακέτα του στην Bucks. 4 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Άστοχος ο Τέο. Χαρμάνα στο rebound. Υπάρχει 8 δευτερόλεπτα παράβαση. Παραπήγε χαλαρά τώρα ο Χαρμάνας και το πλήρωσε. 65-62 συν κατοχή για τα Λαμόγια. Ζαρίδης από τα αριστερά. Άλλαξε ταχύτητα μέχρι μέσα με τα μπλο εύστοχο στο 67-62. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση απόψε. Δεν έχω πρόχειρα τα στατιστικά μου μπροστά, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε περίπτωση που κερδίσουν οι Μοβ έχει βάλει κλόρι για ένα ακόμα MVP. Για ένα ακόμα τίτλο Μητσαρίδης. Κλειστή πήγε να βγάλει κάτι πολύ περίτεχνο ο Χαρμάνας στον Αλμπάνι, ο οποίος πήγε να κάνει το φάουλ. Στον Τζάμο, ο οποίος έκλεψε τώρα οργώνει το γήπεδο μέχρι μέσα. Άστοχος, τα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι. Ψηλό στον Μοβ. Νικολάου, υπάρχει στήριγμα. Στο Μολάβρος περνάει στον Πάγκο, αρχιδάς μετά από πολύ πολύ ώρα εντός. Το Αλμίδης στην επαναφορά. Είχε κλέψιμο παραλίγο από τον Μόκα, συγκρατεί ο αρχιδάς. Αυτά είναι τα mind games τώρα, ενδεχομένως θα νιώθουν πιο πιεσμένοι. Μπακ σου για 3. Άστοχος ο Χαϊφνικολάου, δεν καταφέρε για ένα ακόμα θετικό rebound ο Καρμπάνας. Ζαρίδης. Μόκας από τη γωνία στα 16, σούτια 2. Έστοχος! 69-62. 2-4 τα ομαδικά, έχουν 2 ακόμα να δώσουν τα Λαμόγια. Κοιτάς. Έχουν το λαού. Πάλι να γυράσει την κορυφή τώρα στα 11 δευτερόλεπτα. Ξεκίνεται μέχρι μέσα ο Αλμπάνης, δεν θα πάρει σούτια 3. Αργυράς, έστοχος! 69-65. Βάζει ένα ακόμα ντάγκερ. 5 λεπτά για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Στο μείον 4 οι Bucks. Δύο. Της έχει πήρε ο Μόκας, Μτζαρίδης τώρα. Παίρνει στο Χατζηνικολάου. Πάλι Τέο, Μτζαρίδης στα 5 δευτερόλεπτα. Στο για 3 το πάρει ο Τσίλι. Ήταν άστοχος, έπρεπε να βιαστεί. Τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Γυράς, ένα ακόμα αμυντικό rebound για τους Bucks. Κρίμα και κρίμα και πάλι. Στο για 3 το έχει πάρει πάνω του. Είναι άστοχος όμως ο Αργυράς. Ένα ακόμα θετικό rebound από τον Χαρμάνα. Βάνης, παίζουν με ψηλό σχήμα τώρα οι Bucks πάλι και υπάρχουν βήματα στον Βάνη. Ρίκη, να το φορτίσω λίγο το δικό μου μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν θα μείνει στην εντέξη, ρε φίλε. Ζαρίδης στην επαναφορά. 4-14. Μπόκας. Τι. Ζαρίδης. Okay.
71-65, για μία ακόμα φορά κυκλοφόρησε μπάλα στην επίθεση των ΜΟΒ. Θα γυράσει. Τα 20, εμφάνιση. Βάλει πλάτη, υπάρχει deflection από τον Ζαρίδη, δεν καταφέρνει. Θα δώσει την μπάλα που περάσει εκτός. 71-65. Θα γυράσει. Αλβάνη στην επαναφορά, υπάρχει στήριγμα. Γυράσου. Μιδί. Νικολάου τώρα. Γυράσου τα 8 δευτερόλεπτα. Αλβάνης γυρίσει. Είναι δύσκολο αυτό που πάει να κάνει. Παρ' όλα αυτά μπήκε το καλάθι. Πήρε και το φάουλ. Ή όχι. Πράγματι. Πράγματι μετράει το καλάθι. Πάλι που έχει ρωτήσει τον Παπ. Τι το 13 σύμφωνα με την γραμματεία. Πάλι δίμα για χρήμα. Α, πώς έγινε όντως δεύτερος έμεινος. Άστοχος ο Αλβάνης στη βολή. Φαντάζει για block out. Μάνας. Νικολάου στη γωνία σου για 3 πήρε από τον Αφθαλμίδη, είναι άστοχος, δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει κάτι παρόμοιο. Έχουν βρεθεί ελεύθερος από τη γωνία. Προς Νικολάου. Ζαρίδης. Θεό. Μπορεί η μπάλα πάπ τώρα κάτω από τη ρακέτα. Ζαρίδη την πάστα σκαστή. Λάθος. Έγινε ο Παζ Νικολάου. Ο Αλβάνης έκανε μια προσποίηση, στέκεται, υπήρξε πάρα πολύ ψηλά δεύτερος παίκτης. Όμως δεν κατάφερε να στρέψει από τον ασφαράρι και time out. Έχουν καλέσει τα λαμόγια πλέον βλέποντας τους Bucks να έχουν πλησιάσει μία ακόμα φορά 71-69. Επιστρέφω σε πολύ λίγο μπλήτα μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν στη Sonic Arena για να δούμε τι έχουν βρει έπειτα από το time out που κάλεσαν τα λαμόγια. Το παιχνίδι σιγά σιγά στην τελική ευθεία, βρίσκονται μπροστά με 2 οι MOV και έχουν και την κατοχή. Σουτ για 3 Μιζαρίδης. Θέλει να το τελειώσει. Όχι. Εντάξει, δεν το τέλειωνε, αλλά θα είναι σημαντικό προβάδισμα για τους λαμόγια. Βράσι. Αυτή πάσα Χαρμάνας έχει γυρίσει, η κίνηση που του αρέσει, αλλά βράσι έχει βρει ελεύθερος. Σουτ για 3. Άστοχος, έχει βάλει πιο δύσκολα σήμερα, τώρα δεν βγήκε. Πέρασε ένα από 2 Μιζαρίδης και υπάρχει φάουλ. Ζαρίδης. Βολές εύστοχος. 73-69. Γυράς. Αργυράκι μπάκης. Κακό αστείο, πήγε για το κλέψιμο και τα κατάφερε. Τσίλι. Ζαρίδης τρέχει σαν οδός τροτήρας μέχρι μέσα. Είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Θα πάρει το rebound και με τη μία πούτμπα καλάθι. 75-69 του Τζαμόν. Λιμπάνης, καλούνται να βρουν λύσεις και γρήγορα και επιθετικά πλέον. Λιμπάνης είναι άστοχος ο Αλβάνης, αμυντικό rebound. Αυτό το αμυντικό rebound στέλνει ακόμα πιο κοντά στην νίκη του MOV. Ζαρίδης πέρασε, έπεσε κάτω προσωπικό στο τύπολο. Δεν υπάρχει επιθετικό, δεν υπάρχει αμυντικό, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζαμό. Τσιλί. Ζαρίδης, καλό passing game, jump shoot, άστοχο τον Τέρμε. Ανάσα τώρα για τους Bucks. Οι βρίσκονται πίσω με 6,5 λεπτό ακόμα. Στου για 3 αργυράς χρειάζονται τέτοια σου. Εύστοχος! 75-72. Κρύο αίμα από το νέο απόκτημα των Bucks. Για 3 ήταν πράγματι το σουτ, νομίζω αυτό είχε ωραίσει τη γραμματεία. Και έχει μετρήσει για 3. 75-72. Τζαρίδης. Ζαρίδης. Τρίπλες στα 12 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Στα 10 ανεβαίνει για να δώσει σκρίνο Τσάμος. Αντίθετα από το σκρίνο που έδωσε ο Τσάμος ο ίδιος. Και το εκμεταλλεύεται ο Τζαρίδης, αμυντικό rebound αργυράς. Τελευταίο λεπτό, για να δούμε. Ο Μπάνης πάνε για δίποντο, πάει μέχρι μέσα, κόβει και χωρίς φάουλ από τον Τέρμε.
Υψηλός τον Bucks, συνεπώς κατοχή και πάλι για λαμόγια. Τζαρίδης. Ζαρίδης χέρι με χέρι πήρε την μπάλα και το σκρίνει από τον Τζαμό. 5 δευτερόλεπτα το εκμεταλλεύεται και πάλι πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Σκαστή πάσα στα 2. Τζάμι άστοχος. Αλμπάνι στο rebound, 25 δευτερόλεπτα, 20 είναι για τους Bucks. Σκαστή πάσα στο Αλμίδη σε ένα τζάμπτον, δύσκολη προσπάθεια, άστοχος αμυντικό rebound από τον Μόκα. Πρέπει να κάνουν φάουλ, πρέπει να κάνουν φάουλ, πρέπει να κάνουν φάουλ. Οι Bucks το κάνει ο Τσαχουρίδης στον Μιζαρίδη. 15 δευτερόλεπτα. Εάν πιέσει το και μία βολή από τον γκάρ των Μό, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, ανεβαίνει το level δυσκολίας για τους Bucks. Τον είδα 6-72, έστω στην πρώτη. Και όμως δεις time out από τον τύπος οι Bucks. Εάν μπήκε η δεύτερη, μην τα ρίδεις. Έστω στην δεύτερη πράγματι, time out έχουν καλέσει. Επίσης πράγματι, οι Bucks επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 97-72, μείνετε μαζί μας. Για να δούμε τι μας έχει πλάσει το τέλος του παιχνιδιού. Επιστροφή για μία ακόμα φορά στο Ανχαρίνα. Έχουμε κατοχή των Bucks. 77-72. Θα χωρίζει σε αυτήν. Θα φτιάξει μια μεγάλη πάσα. Αλμπάνι. Αλευρά σου για 3. Αργυρά άστοχο. Ζαρίδι στο rebound. Κάπου εδώ πέρα. Παίρνει το screen. Κάπου εδώ πέρα. Κλειδώνεται η νίκη των. Το αμόγια. Θα προχωρήσουν στη δεύτερη του έπειτα από την τριαμεστική επί των Golden State. 2-2. 0-3 για του Bucks. 5,4 Μιτζαρίδης και πάλι στις βολές. Έστοχος. Έστοχος δεύτερη Μιτζαρίδης, 79-72. Γυράς θα πάρει την μπάλα, δεν θα κάνει κάτι πέρα από αυτό. Οι παίκτες άλληλοι χαίρονται. 79-72 τελικό σκορ. Έκαναν μια πάρα πολύ δυναμική προσπάθεια κατά την έναρξη αλλά και κατά τη συνέχεια της τρίτης περίοδου. Οι Bucks κάνε 10 rebound παραπάνω επιθετικά από τους αντιπάλους τους, επέστρεψαν από το μείον 15 και πέρασαν μπροστά ακόμα και με 1-2 πόντους πέρασαν μπροστά. Τα λαμόγια αποδείχθηκαν πολύ ικανά και σε αυτή τη συγκυρία κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται η συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!